Να ξαναθυμίσουμε ότι οι χώρες θα αναφερθούν με τυχαία σειρά, όχι με σειρά βαθμολογίας. Πρώτη χώρα που προκρίνεται. Είναι η Βοσνία Ερζεγοβίνη, η αγωνία της οποίας τελειώνει νωρίς, μια που είναι η πρώτη χώρα το όνομα της οποίας ακούστηκε σε τυχαία σειρά στα 10 ονόματα που ανακοινώνονται. Και είναι η Μολδαβία. Περνάει στο τελικό του Σαββάτου. Let's go for envelope number three. Finalist number three is... Η Ρωσία λοιπόν, ο Πίτερ Νάλιτς με τη φωτογραφία της Καλίστου μαζί, πανετελικό το Σάββατο. Πίτερ Νάλιτς, Ρωσία, Lost and Forgotten, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έλα παιδιά, κουράγιο, όλα θα πάνε καλά. Όλα πήγαν καλά. Άξιζε ο Αλκαίος και όλα τα παιδιά. Όπα μωρέ για την Ελλάδα. Μπράβο στα παιδιά. Δώσαν πάρα πολύ καλό αγώνα. Κάνανε μια καταπληκτική εμφάνιση. Ησυχάσαμε κι εμείς. Finalist number 5 is... Η Πορτογαλία λοιπόν περνάει και η γλυκιά φωνή της πιτσιρίκας Φιλίπα που πέρασε με τα νιάτα της και με το σπαθί της στο τελικό. Υπενθυμίζουμε ότι μία θέση πριν ακούστηκε το όπα για την Ελλάδα και ενώ δεν έχουμε πλέον καμία αγωνία, όχι ότι είχαμε πριν, αλλά τώρα δεν έχουμε απολύτως καμία, πάμε να δούμε ποιες θα είναι οι αντίπαλοι μας στο τελικό του Σαββάτου. Να δούμε τον ανταγωνισμό. Μέχρι στιγμής Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Μολδαβία, Ρωσία, Λευκορωσία! Έξαλλοι πανηγυρίζουν οι πεταλούδες και οι πεταλουδίτσες από τη Λευκορωσία. 3-2 λέγεται το γκρουπ τους. Πεταλούδες το τραγούδι τους. And now we're ready for envelope number 7. Finalist number 7 is... Το Βέλγιο, το θέλουνε το Βέλγιο, πολύ το θέλουνε. Αλλά είναι η Σερβία που ανακοινώνεται. Είναι η Σερβία με την μουσική υπογραφή του Goran Bregovic και το πρωτότυπο κούρεμα αλλά και τη χαρισματική φωνή του Μίλαν Στάνκοβιτ. Υπάρχουν ακόμα τρεις φάκελοι να ανοίξουμε. Κάποιοι αρχίζουν και ζορίζονται πάρα πολύ από εδώ και μετά. Κάποιοι αρχίζουν και αγωνιούν. Έχουν μείνει 10 χώρες και μόνο 3 άδειοι φάκελοι. Κάποιες αποστολές υδρώνουν πολύ. Let's go for envelope number 8. Finalist number 8 is...
Και κάποιοι τρέμουν. Και κάποιοι χαιρετάνε. Και κάποιοι προσεύχονται. Και κάποιοι θα πανηγυρίσουν. Και αυτοί που θα πανηγυρίσουν είναι οι φίλοι μας οι Βέλγοι. Και πανηγυρίζουν έξαλλα ο νεαρός Tom Nice, ένας με την κιθάρα του. Now, πρώτη φορά το Βέλγιο σε τελικό. Πρώτη φορά στη ζωή του. Μπράβο, Βέλγιο. Δύο θέσεις μόνο. Πάμε για τον ένατο. Η Ισλανδία ζητάει το κοινό μεταμανίας από την αρένα. Δεν ξέρουμε όμως αν θα εισακουστεί. Και η ένατη η Αλβανία. Αλβανία λοιπόν με το ρυθμικό ροκ κομμάτι της, η Γιουλάνα Πασά, το χαίρεται όσο τίποτα. Now, μία θέση έτσι, τελευταία, 10, όποιος προλάβει τώρα για να συνθέσει τη δεκάδα του τελικού. Η επόμενη δεκάδα θα βγει στον ημιτελικό της προσεχούς πέμπτης και 25 χώρες μαζί με τις 5 που πάνε κατευθείαν τελικό. Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα έχει περάσει με το σπαθί της και το όπα της. Και η Ισλανδία κατόπιν πιέσεων. Είχαμε εκπλήξεις. Να σας πω ποιοι πικράθηκαν τώρα. Πικράθηκε η Εσθονία, η Σλοβακία, η Λετωνία, η Πολωνία, η Φινλανδία καταπικράθηκε, η Φύρομ και η Μάλτα που δεν πέρασε. 10 χώρες όμως πέρασαν στο τελικό. Στο σημείο αυτό τελειώνει ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision 2010. 10 νικητές θα αγωνιστούν το προσεχές Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Ραβνός και Αστραπή. Thunder and Lightning. Μολδαβία και Ραν και Sunstroke Project Runaway. Ρωσία, Peter Knowledge, Lost and Forgotten. Όπα, τα λόγια είναι περιτά, Γιώργος Αλχαίος and Friends. Πορτογαλία, 18χρονη Φιλίπα Ζουβέδου. Από τη Λευκορωσία, 3-2, οι Πεταλούδες, Butterfly στο τραγούδι. Από τη Σερβία, εδώ είναι Βαλκάνια, με τον Μίλαν Γιάνκοβιτς. Το Βέλγιο, με τον Tom Dice. All About You, η συμμετοχή της Αλβανίας που επίσης πέρασε στην δεκάδα του τελικού, την οποία συμπληρώνει η Ισλανδία με το Je ne sais quoi, αυτό το ανεξήγητο